Δράσεις που κι αυτές χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και πάρα πολλές άλλες πρωτοβουλίες. Ξαναφτιάχνουν κέντρα υγείας, τμήματα επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία μας, σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές. Και μιας και μιλάμε για υποδομές, εδώ πέρα, κι αν φαίνεται το αποτύπωμα της Ευρώπης, τι με το Λακαρνανία, η Αμβρακία οδός που ήταν έτοιμα δεκαετιών ολοκληρώθηκε επιτέλους από αυτήν την κυβέρνηση. Το μεγάλο έργο αντισοταμίευσης που γίνεται στην ορεινή αμφιλοχία, το οποίο έχει δώσει δουλειές σε παραπάνω από 1.000 συμπολίτες σας και είναι απολύτως κρίσιμο, προσέξτε, για την ευστάθεια του ενεργειακού συστήματος, χρηματοδοτείται και αυτό από ευρωπαϊκούς πόρους. Και μικρότερα έργα τα οποία ολοκληρώνονται με μεγάλη ταχύτητα. Είδα τις προάλλες ένα πολύ ωραίο βίντεο από την παλιά γέφυρα στον Έδινο και αυτή παραδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ και συμπληρώθηκε με ένα σημαντικό αντικειμενικό έργο. Για να θωρακίσουμε τις τελευταίες αυτές από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εδώ το Αγρίνιο είναι μια πόλη που αλλάζει και σε απόλυτη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο δρομολογούνται σημαντικές δράσεις για ανάδειξη παλιών κτηρίων. Δεν είναι εύκολο, το έλεγα στον Δήμαρχο, μια πόλη με την οικοδομία του Αγρινίου να την αλλάξεις και να την κάνεις πιο ανθρώπινη, πιο ζωντανή, πιο ευχάριστη για τους πολίτες. Κι όμως μπορούμε και το επιτυχάνουμε δουλεύοντας μαζί. Και όλα αυτά έχουν το αποτύπωμα της Ευρώπης. Και θα πρέπει να αναλογιστούμε τα επόμενα 5 χρόνια ποιες είναι οι μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και για τις οποίες θα χρειαστούμε δυνατή εθνική φωνή στις Βρυξέλλες. Για σκεφτείτε το λίγο. Οι οικονομικές προκλήσεις, πώς θα φέρουμε στην πατρίδα μας παραπάνω κεφάλαια για επενδύσεις, για να βελτιώσουμε τους μισθούς, να συνεχίσουμε να έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πώς θα συνεχίσουμε, εδώ στο Αγρίνιο μπορεί να μην σας αφορά τόσο πολύ αυτό, αλλά υπάρχουν πολλές πλευρές της πατρίδας μας, πολλές περιοχές που τους αφορά πάρα πολύ, να έχουμε μια μεταναστευτική πολιτική η οποία να προστατεύει τα σύνορά μας και να μην επιτρέπει στον καθένα να μπει όποτε θέλει. Αυτές οι πολιτικές έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Θα μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρώπη για να κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για σημαντικά έργα τα οποία θα θωρακίσουν και την εθνική μας άμυνα. Θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για ευρωπαϊκές προκλήσεις όπως είναι το δημογραφικό. Εμείς έχουμε προτάξει την προστασία και την ενίσχυση της οικογένειας στον πυρήνα των πολιτικών μας επιλογών, αυξάνοντας το επίδομα γένα, στηρίζοντας την εργαζόμενη μητέρα, δίνοντας περισσότερα βάουτσερ για βρέφον ηπιακούς σταθμούς, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τα νέα παιδιά να μπορέσουν να κάνουν οικογένεια. Και ξέρουμε ότι σήμερα υπάρχουν προβλήματα, ειδικά στη στέγαση, υψηλά ενίκεια, καθώς ανεβαίνουν οι αξίες της γης. Και θέλουμε να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και με τη στήριξη της Ευρώπης για να μπορέσουμε να δώσουμε προσιτή στέγη στα νέα παιδιά. Σκεφτείτε λοιπόν πόσες σημαντικές αποφάσεις την επόμενη μέρα θα πάρθουν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Και αναλογιστείτε ποιους θέλετε να σας εκπροσωπούν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο την επόμενη μέρα. Η απάντηση είναι μία: η Νέα Δημοκρατία, την πραγματική δύναμη της Ευρώπης. Η μόνη πραγματική ευρωπαϊκή δύναμη.